Αλλάζουμε θέμα τώρα και καλωσορίζω στο στούντιο τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δημοτικού του Συνδυασμού της Δημοτικής Παράταξης Άλλος Ρώμος, τον κύριο Γιώργο Κυριακίδη. Καλησπέρα κύριε Κυριακίδη. Καλησπέρα. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Και ευχαριστώ πολύ που ήρθατε στο στούντιο και ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Και ο λόγος είναι η καταγγελία που έχετε κάνει και το κείμενο που έχω λάβει με τίτλο «Γιατί κύριε Δήμαρχε» και έχει να κάνει, από όσο αντιλαμβάνομαι, με προσλήψεις των Δήμων της Κατερίνης, αυτό που λέμε των δικών μας παιδιών. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Εν πάση περιπτώσει, είναι μία απευθείας ερώτηση προς τον Δήμαρχο, δημόσια πλέον, για το θέμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικά Πάρκινγκ ΑΕ, mm-hmm. της ανώνυμης εταιρείας στο Δήμο, η οποία έχει ένα πολύ συγκεκριμένο αντικείμενο, την διαχείριση των δημοτικών πάρκινγκ. Είναι ένα έργο πολύ συγκεκριμένο. Σε αυτήν την ΑΕ έχει τοποθετήσει ο Δήμαρχος πρόεδρο, αντιπρόεδρο, δύο διευθύνοντες συμβούλους, λες και ο ένας δεν μας έφτανε, ενώ μέχρι την προηγούμενη θητεία ο πρόεδρος ασκούσε και τα χρέη του διευθύνοντος συμβούλου. Κύριε Κυριακίδη, να ρωτήσω πότε έγιναν αυτοί οι διορισμοί και πριν πόσο καιρό? Ουσιαστικά δεν πρόκειται για διορισμούς, πρόκειται για ορισμό διοικητικού συμβουλίου. Έχετε δίκιο, ναι. Μέσα από το οποίο όμως ουσιαστικά έχουμε κάποιους ανθρώπους να απασχολούνται στην ΑΕ. Άρα, να το πάρουμε με τη σειρά. Αυτό έγινε πότε? Αυτό έγινε το φθινόπωρο του 2014. Και γιατί αποφάσισατε να το δημοσιοποιήσετε τώρα? Εγώ ήμουνα μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της συγκεκριμένης επιχείρησης μέχρι την αλλαγή. Mm-hmm. Για ανεξήγητους λόγους, μένοντας σε κάποια τυπικά του νόμου, ο Δήμαρχος θεώρησε σωστό με τη νέα θητεία της η συγκεκριμένη επιχείρηση να μην εκπροσωπείται η αντιπολίτευση. Ουσιαστικά, όπως γράφω και στην καταγγελία μου, με αυτόν τον τρόπο στέρισε την πολυφωνία από τον συγκεκριμένο Διοικητικό Συμβούλιο και ταυτόχρονα ουσιαστικά απαλλάχθηκε και από τον έλεγχο που γινόταν από την αντιπολίτευση στο Διοικητικό Συμβούλιο της επιχείρησης. Ξέρετε, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι αν είναι νόμιμο μπορεί και να το κάνει. Ευτυχώς που υπήρξε κάποιος που μας δίδαξε στην Ελλάδα ότι ό,τι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό ταυτόχρονα. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι ότι με αυτή τη διαδικασία δημιουργήθηκε ένα Διοικητικό Συμβούλιο στη συγκεκριμένη ΑΕ, το οποίο απαρτίζεται μόνο από ανθρώπους του Δημάρχου, mm-hmm. και το οποίο λογοδοτεί στη Γενική Συνέλευση της συγκεκριμένης επιχείρησης, η οποία επίσης απαρτίζεται μόνο από ανθρώπους της Δημοτικής Παράταξης. Αυτό φαντάζομαι ότι δεν εμποδίζει όμως τους Δημοτικούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης να κάνουν τον έλεγχο που θεωρούν αυτοί σωστό για να δουν αν όλα είναι εντάξει. Ακριβώς έτσι, γι' αυτό και σε αυτό το χρονικό διάστημα, αφού ολοκλήρωσα έναν έλεγχο που έκανα και είδα όσα περισσότερα στοιχεία από αυτά που μπορούσα να δω, έρχομαι τώρα με την καταγγελία να δημοσιοποιήσω πλέον στο Δημότη της πόλης μας ότι στη συγκεκριμένη επιχείρηση αυτή τη στιγμή παίρνουν χρήματα από το Διοικητικό Συμβουλίο της ο πρόεδρος, mm-hmm. που για μένα, αν θέλετε, είναι ο μόνος που θα έπρεπε να αποζημιώνεται για την εργασία που κάνει στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής της επιχείρησης και στη διοίκηση αυτής της επιχείρησης. Αμείβεται ο αντιπρόεδρος, ειλικρινά θα ήθελα να ξέρω τι δουλειά κάνει. Αμείβονται δύο διευθύνοντες σύμβουλοι. Επίσης ρωτώ ποια είναι η αρμοδιότητά τους και τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να αμείβονται. Έχετε πάρει απαντήσεις ή είναι το ερώτημα ρητορικό? Το ερώτημα βγαίνει που έχετε κάνει τώρα και πραγματικά θα ήθελα τις απαντήσεις για να αξιολογήσει και ο Δημότης της πόλης με ποιον τρόπο τα χρήματά του επενδύονται, πού πηγαίνουν και τι γίνεται. Και δεν είναι μόνο αυτά. Αυτό το κομμάτι που η διοίκηση μπορεί να επικαλεστεί ότι είναι και νόμιμο ως ένα βαθμό, είναι απλά ένα δείγμα του πώς αντιλαμβανόμαστε την διαχείριση του δημόσιου χρήματος στο Δήμο. Ένα πολύ μικρό δείγμα. Θα μπορούσε κάποιος βέβαια να σας πει ότι αυτό δεν είναι και το μείζον πρόβλημα? Σαφώς. Γι' αυτό και προχωρώ σε επόμενο βήμα και σε άλλα πράγματα που έχουν να κάνουν
με την διαχείριση σε σχέση με τις προμήθειες, γιατί έχουν πάρθει κάποιες αποφάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής της επιχείρησης για να αγοραστούν αυτόματα μηχανήματα στα οποία θα πληρώνει ο δημότης που παρκάρει στα πάρκινγκ, μαζί με το λογισμικό και μαζί με την εγκατάσταση του συστήματος που απαιτείται για αυτές τις περιπτώσεις. Πιστεύετε δηλαδή ότι συμβαίνει κάτι, να το πω έτσι, όχι περίεργο λίγο, να το πω έτσι? Κοιτάξτε να δείτε, το αν είναι περίεργο ή όχι θα το δούμε. Εγώ βλέπω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έχω συλλέξει δεν είναι ορθό. Είναι όμως σύνομο? Όχι, έχω αμφιβολίες για την νομιμότητα. Είχα εκφράσει και παλιότερα κάποιες απόψεις. Θεωρώ ότι η ΑΕ του Δήμου σύμφωνα, θα έπρεπε να κάνει προμήθειες σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, όπως προβλέπεται από σχετικά άρθρα και του νυν ισχύοντα κώδικα του Καλλικράτη, αλλά και του προηγούμενου του 3463 του 2006. Κύριε, για να το πούμε απλά και λαϊκά, για να το καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει και να μην μπαίνουμε στη δικασία των νόμων, που καλώς τους αναφέρετε, αλλά όπως γνωρίζετε δεν τους γνωρίζουν και όλοι οι πολίτες και δεν είναι και υποχρεωμένοι να τους γνωρίζουν όλοι. Με απλά λόγια δηλαδή, τι ακριβώς πιστεύετε ότι συμβαίνει και πού είναι το πρόβλημα κατά την άποψή σας? Έχουν πάρθει δύο αποφάσεις για την αγορά, για την προμήθεια αυτών των συστημάτων. Η μία είναι της τάξης των 79.830 και η άλλη της τάξης των 36.300. Και πού είναι το πρόβλημα και αυτό? Και οι δύο είναι με ανάθεση κατοχύρωση, με απευθείας ανάθεση σε μία συγκεκριμένη εταιρεία. Δεν θα έπρεπε, λέτε, εταιρεία. Να είναι με απευθείας ανάθεση? Ναι, υποτίθεται ότι προκύπτει μετά από διαπραγμάτευση. Εγώ διαφωνώ με την όλη ιστορία. Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να γίνει μειοδοτικός διαγωνισμός, να υποβληθούν προσφορές και να επιλέξουμε την προσφορότερη για την επιχείρηση, σύμφωνα με τους νόμους και που σας είπα λίγο νωρίτερα. Πάση περιπτώσει, θα τα δούμε και λίγο αργότερα. Θα ζητήσετε απαντήσεις στην επόμενη συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβουλίο από τον κύριο Δήμαρχο? Θα αξιολογηθεί και αυτό και σαφώς. Εφόσον υπάρχει δυνατότητα να απαντηθούν, θα περίμενα να μου απαντήσουν και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα, κύριε Γίδη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρέμβασή σας.